κάθε πράξη της στο παιχνίδι που είχε σχέση με τον Αλέξη. Το ίδιο για την κυρία Σπαρίγια. Γιατί ο καθένας με τον τρόπο που νιώθει. Ναι, γιατί είναι και ο καθένας με τον Λουσίφερ Ιβάνη. Μόνοι ένα ήρθε πιο κοντά με τον Αλέξη. Φύγανε κουζινέτα, φύγανε μίζες, φύγανε τακάκια. Ξεσπάθησε ο Γιώργος. Εγώ συμπαθήσα. Δεν έχω καταλήξει ακόμα ποιο ζήλευε ποιον περισσότερο. Εγώ δεν είμαι μια μοντιά ζευγαριά. Αν εγώ γούστανε κάποιο εδώ μέσα και με τόσο τριλάρο και μένω, σε τα κάψω με τόπου που λέγεται κυριολεκτικά, θα την είχα φτιάξει εδώ πάνω να φύγει. Νομίζω πω ο Αλέξη έψαχνε ευκαιρία να σχολιάσει τον Γιώργο. Θα σου κάνω πρώτα μια ερώτηση. Όταν λε πίσω τον άλλο, τον εννοεί. Κράτα το. Τι κόντρα κι αυτή. Και πάω και βλέπω φίλε ότι έχει πάει μέσα το μάτι και μου έχει σούρει τα εξαμάξει. Καταλαβαίνει σημερινή έχει τα εξαμάξει. Τα χειρότερα. Πώ είναι ο Ομπάμα με τον Πούτιν. Αυτά τα παιδιά αυτό μου θυμίζουν. Ο Αλέξης με τον Γιώργο. Πάντα μια καλή κουβέντα ένας για τον άλλο. Μυροβλήτης. Τόσα. Μην το λέτε τον Παραίγουρος αφού βγήκε έξω ο Αλέξης. Το παιδί προσπαθούσε να είναι η φωνή της λογικής. Η συγκεκριμένη, η Στελίτσα δηλαδή, της σπάγαν τα νεύρα. Φαρπάλει τα νεύρα της. Πιστεύεις ότι έχει κακές επιρροές. Το οποίο από την αρχή αυτό το πράγμα. Με το Αλέξη όπως μιλάει μια γνώμη. Δεν αλλάζει. Έχει αλλάξει κάποια πράγματα. Αλλά το θεωρώ και είναι fake. Που είναι εμφανιστεί από το 60
και η άλλη κρύβει το στόμα. Αλλά παράλληλα κοιτάμε και τις κάμερες. Κορίτσια, στο Big Brother είστε. Εκτός από κάμερες, έχει και μικρόφωνο. Όχι, όχι, κάντε τη σχέδια, κάντε και εσύ έχεις το δουλεύει. Αυτό που έκανε η Ντορέτα και η Νικολέτα ήταν παραβίαση ενός από τους κύριους κανονισμούς του Big Brother. Γι' αυτό και τιμωρήθηκαν δημόσια. Θα παρακαλέσω όλους σας με μεγάλη προσοχή να δείτε το βίντεο αυτό που θα ακολουθήσει και μετά το σχολιάζουμε. Και μόλις είδαν οι συγκάτοικοι το βίντεο... Να σου πω κάτι, δεν στενοχωριέμαι για τίποτα, γιατί δεν είπα για κάποιον κάτι κακό. Το μόνο λάθος μου ήταν που μιλήσαμε εμείς οι δύο. Όπως το έχω πει. Τώρα η Νικολέτα έχει δίκιο. Περίμενε ότι μετά από αυτή τη συνομιλία ο Big Brother θα ξέρουν τουλάχιστον μία τούρτα σοκολάτα. Αυτό περίμενε. Και είχε και δίκιο. Του σηκώνονται και μου το λένε ότι... Η Νικολέτα καμία μετάνοια. Ούτε μία συγγνώμη. Εάν δεν θα πεις κάτι για μένα, να έχεις τα π***α που θέλει παλουνούχτες το βράδυ να το πεις εμένα. Εντάξει. Λοιπόν. Γιατί άλλο που σου είπες είναι οι περιφορές που σηκωθήκανε για την καναλού. Εάν θες κάτι να μου πεις, να το πεις εμένα. Είπα η Στέλλα δεν κρατιέται. Μα να μου σηκώθηκε πριν. Το τρόμαξε. Λέω τώρα θα την αρπάξει. Στους ροφιάδους δεν τους γουστάρω. Όποιος κατάλαβε. Όταν η Στέλλα μιλούσε με τον Γιάννη στο δωμάτιο και ο Γιώργος προσπαθούσε να μπει, η Στέλλα τον έδιωξε. Αυτό ήταν. Ο Γιώργος ξεκίνησε τις φωνές και η τσακωμή δεν είχε τελειωμό. Κάποιοι άτομα σας έχουν μια ιδιαίτερη εκτίμηση. Και δεν θέλουν να βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση. Δεν γουστάρουν να βρεθούν στην Ελλάδα. Έχουμε κουβέντα. Έξω. Είπε στον Γιώργο να φύγει. Ετοιμάσου τώρα. Στέλλα, αυτό το τσέρι φύγει.